πρόσφατα, αλλά πέρυσι οι συναλλαγές μειώθηκαν 40%, είπε μπροστά στις κάμερες στο διάλογο του με τον Αλέξη Τσίπρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι σκοπός της επίσκεψης είναι η επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων προς όφελος των δύο λαών, αλλά και της σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ο απεσταλμένος μας στη Μόσχα Γιάννης Φασουλάς θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό ρεπορτάζ από την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρώτα όμως να δούμε το διάλογο που είχαν οι δύο ηγέτες μπροστά στις κάμερες και αμέσως μετά, Γιάννη, θα έρθουμε σε σένα. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Ναι, όχι, είναι χρειάτο να με познакомиться лично, но телефон разговаривали. Είναι μεγάλη χαρά που σας γνωρίζω προσωπικώς, έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. И очень приятно принимать вас в Москве, в преддверии православной Пасхи. И не мегалис хара нас, по сас калосуризу в Москве, броста стин йорти ту Пасха. Наш общий праздник. И не мас йорти. И, конечно, в этой связи хотелось бы сказать особо о своеобразном характере наших отношений, имея в виду вот это как раз духовные наши общие корни. Και θα ήθελα να τονίσω τον πολύ ιδιαίτερο ειδικό χαρακτήρα των σχέσεων, εννοώντας βεβαίως τις πνευματικές παλιές ρίζες. Я хотел бы в начале беседы отметить, что совсем недавно Россия была ведущим торгово-экономическим партнером Греции и занимала первое место в торговом обороте. Θα ήθελα στην αρχή να πω ότι τις προάλλες η Ρωσία ήταν η κύρια εμπορική εταίρος της Ελλάδος, κατέχοντας στην πρώτη θέση. Из 9 по 13 год товарооборот между нашими странами вырос более чем в 2 раза. Την περίοδο 2009-2013 ο όγκος των ανταλλαγών μας είχε διπλασιαστεί. Но, к сожалению, в прошлом году сократился сразу на 40%. Δυστυχώς όμως πέρσι είχαμε μείωση αμέσως κατά 40%. И поэтому, конечно, мне кажется, что ваш визит как нельзя кстати, вовремя, потому что мы должны проанализировать, что мы могли бы вдвоем сделать для того, чтобы восстановить прежние темпы роста. Я думаю, что епископи сейчас очень энергичны, потому что нужно подумать, анализировать эти причины и согласиться, что мы сделаем, чтобы снова вернуть наши отношения вперед. Мы очень рады вас видеть, господин премьер-министр, добро пожаловать в Россию. И снова большая мне хара, καλωσορίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την υποδοχή. Благодарю вас, господин президент, за прием. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα στη Μόσχα. Это большая моя радость находиться сегодня в Москве. Αλλά και μεγάλη συγκίνησή μου, διότι το πρωί κατέθεσα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, στην πλατεία. Но я особо тронут, потому что утром я возложил венок неизвестного солдата рядом с Красной площадью. Αποκτήοντας φόρο τιμής σε εκατομμύρια απλούς ανθρώπους, отдавая нужную честь миллионам людей, που έδωσαν την ζωή τους για να για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών της Ευρώπης, которые дали свою жизнь за великую победу народов Европы. Και όπως ξέρετε, η χώρα μου, η Ελλάδα, είναι μια χώρα που είχε αναλογικά με τον πληθυσμό της τον βαρύτερο φόρο δέματος. И, как вы знаете, моя страна, Греция, по отношению к своему населению имела самое большое количество жертв. Όπως είπατε, πράγματι υπάρχουν βαθιές ρίζες για χρονικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο λαούς. Как вы сказали, у нас есть глубокие связи между двумя народами. Και εξαιτίας των κοινών αγώνων, αλλά και εξαιτίας της κοινής πνευματικής και της σκεπτικής παράδοσης. Из-за общей борьбы истории и из-за общей традиции духовности. Και αυτή η σχέση διατηρήθηκε σε αισθήματα φιλίας και αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς μας, ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία. И это отношение сохранилось между нашими народами вне зависимости от разных обстоятельств. Και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να φροντίσουμε από κοινού να επανακινήσουμε αυτές τις σχέσεις. Цель моего визита, чтобы мы совместно постарались делать новый старт, новое начало нашим отношениям. Προς όφελος και των δύο χωρών. Во благо обоих народов. Αλλά προς όφελος και της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις των δύο ηγετών μόλις ξεκίνησε η συνάντηση τους, η οποία είναι